Το όραμά του και το στίγμα του για την Πελοπόννησο το 2028, που όπως σημειώνει πρέπει να είναι μια περιφέρεια πρότυπο σε όλα, δίνει ο Δημήτρης Πτωχός, ξεδιπλώνοντας τους στόχους του στην πρώτη συνέντευξη που παραχωρεί στην τοπική εφημερίδα Θάρρος, όπως και στην επίσκεψη που πραγματοποίησε στην Τρίπολη, που είχε σημειολογικό χαρακτήρα. Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα μπροστά σε μια νέα εποχή. Μπροστά μας ανοίγονται νέες δυνατότητες και προκλήσεις. Το αναπτυξιακό περιβάλλον που διαμορφώνεται στη χώρα, οι νέες ψηφιακές και τεχνολογικές δυνατότητες, η βελτιωμένη διεθνής θέση της χώρας και η σημαντική πόρη του Ταμείου Ανάκαμψης προσφέρουν ένα εντελώς καινούριο πλαίσιο δυνατοτήτων και ευκαιριών. Και ο στόχος μας είναι με όραμα και σχέδιο, αξιοποιώντας τις νέες αυτές δυνατότητες, να κάνουμε την Πελοπόννησο του 2028 μια ευρωπαϊκή περιφέρεια πρότυπο σε όλα. Να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα και να κινητοποιήσουμε τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου προς ένα και μόνο στόχο. Μια Πελοπόννησο που να αξίζει να ζει κανείς και να σχεδιάζει εδώ το μέλλον του. Μια Πελοπόννησο που δεν θα μπορούσε να πορευτεί παρά με σύνθεση δυνάμεων στην οποία στέκεται ο Δημήτρης Πτωχός. Ο απερχόμενος Περιφερειάρχης κ. Νίκας αφήνει ένα μεγάλο και σημαντικό έργο. Είπα από την πρώτη στιγμή ότι στόχος μας είναι να χτίσουμε πάνω σε όσα πολλά θετικά έχουν γίνει και να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα. Ένα άλμα στο μέλλον με την κοινωνία σε πρώτο πλάνο. Χαρακτηριστική άλλωστε ήταν η πρώτη επίσκεψη επίσημα που πραγματοποίησε ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός στην Τρίπολη και συγκεκριμένα στα εγγένεια των νέων γραφείων των ατόμων με αναπηρίες της Πελοποννήσου. Νομίζω ότι το κοινωνικό κράτος, το κοινωνικό πρόσωπο που πρέπει να έχει η περιφέρεια, οι ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες που πρέπει να παρέχει κάθε δομή είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για την πολυσυζητημένη κοινωνική συνοχή. Βασικός μας στόχος για την Πελοπόννησο του 2028 είναι να είναι μια περιφέρεια πρότυπο σε όλα τα επίπεδα, από την ανάπτυξη μέχρι το κοινωνικό κράτος. Ο τόπος ανήκει σε όλους. Όπως είπαν τα παιδιά, η διαφορετικότητα δεν είναι επιλογή. Είμαστε εδώ να συνεργαστούμε γόνιμα με όλους τους φορείς και όλους τους οργανισμούς για να βοηθήσουμε όσο περισσότερο γίνεται αυτή την καταπληκτική προσπάθεια που κάνουν όλοι οι συλλογοί και όλοι οι άνθρωποι.